Λοιπόν, τώρα, Πέμπτη είναι Θέκλα Πετρίδου. Σήμερα ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σύγχρονο, πολύ επίκαιρο και νομίζω ότι πρέπει να το δούμε γιατί κρύβει κινδύνους. Είναι αυτή, φίλες και φίλοι, η αρρωστημένη σχέση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτή η αρρωστημένη σχέση, αυτή η εξάρτηση, αυτή η αλλίωση χαρακτήρων που βάζουν σε κίνδυνο πολλές φορές ακόμα και την ίδια μας την ύπαρξη, τον εαυτούλη μας. Θέκλα Πετρίδου, καλή σου μέρα. Καλημέρα, καλό Ανδρέα. Μήνα. Καλό μήνα. Καλή εβδομάδα. Καλή άνοιξη. Σου πω καλή εβδομάδα, Πέμπτη, τι σημασία έχει. Καλό Πάσχα. Ας τα στεία, εμένα. Καλό καλοκαίρι. Εμένα η εβδομάδα που ξεκινάει. Ήδη κατάλαβα γιατί δηλαδή. Όποτε θέλει, λες καλή εβδομάδα στον άλλον. Ναι, σωστά. Εγώ μετράω από Πέμπτη τη εβδομάδα. Ναι. Λοιπόν, ένα θέμα επίκαιρο και σύγχρονο. Ναι. Ευτυχώς, το οποίο μας το έχει ζητήσει ο κόσμος. Δυστυχώς ή ευτυχώς, όλοι, σχεδόν όλοι ή σχεδόν όλοι ασχολούνται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτά τα Facebook, τα Twitter, τα Twitter, τα Instagram, τα Instagram, αυτά όλα τα. Στην Κύπρο το πιο δημοφιλές είναι το Facebook. Και δεύτερο σε δημοφιλία έρχεται το Instagram, το οποίο είναι η θυγατρική εταιρεία του Facebook, μάλιστα, εφόσον το έχει εξαγοράσει. Μάλιστα. Για όσους, αν υπάρχουν κάποιοι που δεν γνωρίζουν τι είναι τα κοινωνικά δίχτυα, τα κοινωνικά δίχτυα, τα δίχτυα κοινωνικής δικτύωσης, πρόκειται για ιστότοπους, στους οποίους μπορεί κάποιος να δημιουργήσει δωρεάν προφίλ. Ναι. Και στο οποίο προφίλ να ανεβάζει φωτογραφίες, απόψεις, βίντεο, να συνδέεται με τους φίλους του διαδικτυακά. Ονομάζονται φίλοι αυτοί με τους οποίους μπορούμε να διαδράσουμε. Υπάρχει επιλογή, δηλαδή ποιον θα ακολουθήσεις, ποιος θα σε ακολουθήσει, με ποιον θα γίνεις φίλος ή όχι. Και έχει γίνει μια καθημερινότητα. Ναι. Εγώ, Ανδρέα, θυμάμαι, ήμουν από τους πρώτους Κύπριους που ασχολήθηκα με το Facebook από το 2007. Ναι. Θυμάμαι, πάντα μου αρέσει η τεχνολογία, εγώ είμαι πολύ φαν της τεχνολογίας και μόλις είχα ακούσει, είχα διαβάσει ότι υπάρχει αυτό το κοινωνικό δίκτυο, το εξερεύνησα, δημιούργησα προφίλ εκεί. Και η αλήθεια είναι ότι στην αρχή δεν ασχολιόμουν ιδιαίτερα, γιατί δεν υπήρχαν άλλοι Κύπροι στο Facebook και πολύ λίγοι Ελλαδίτες στην αρχή. Τώρα όμως το Facebook είναι ένα κομμάτι της καθημερινότητας όλων μας. Δεν είναι καθόλου κακό. Εμένα με έχει βοηθήσει πάρα καλό, πολύ. Καλό, δεν είναι κακό. Δεν εμένα είναι. Μου έχει κάνει πάρα πολύ καλό το Facebook, ναι, γιατί μου έχει δώσει ένα βήμα να εκφράζομαι, ειδικά σε περιόδους τις οποίες δεν είχα την έκφραση διαμέσου της τηλεόρασης. Ναι, αλλά παίρνεις όμως και αφουγκράζεσαι και τον παλμό και τις ανησυχίες κάποιων ανθρώπων, έτσι, μέσα από εκεί. Έχω και επικοινωνία με κόσμο μέσα από το διαδίκτυο, η οποία είναι οπωσδήποτε χρήσιμη. Εφόσον η παρουσία μου, η δική μου παρουσία στα social media είναι ως ψυχολόγου, ως συγγραφέα και όχι ως ένας απλού πολίτη, όχι απλός άνθρωπος. Είμαι, ότι είμαι στο Facebook με αυτή την ιδιότητα. Το αρρωστημένο είναι αυτό το ενοχλητικό και το επικίνδυνο. Κοιτάξτε, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι και εγώ είμαι αρρωστημένη, γιατί σε όλα μου τα προφίλ, αν τα συναθρήσουμε. Κάτσε 24 ώρες επάνω στο Facebook. Όχι, δεν είμαι, αλλά. Έχει κόσμο που είναι. Θα μπορείς όμως, αν αρθρήσεις όλες τις διασυνδέσεις που έχω στα social media, γύρω στους 25 με 30.000 ανθρώπους με τους οποίους είμαι διασυνδεμένη. Άρα θα λέγε κάποιος, αυτοί είναι άρρωστοι με το Facebook. 25.000 ανθρώπους. Σου λέω, Ανδρέα, ασχολούμαι, ναι, από το 2007. Εμένα με ενδιέφερε πάρα πολύ ως μέσο έκφρασης. Έγραφα τις απόψεις μου, ανέβαζα βίντεο και ειδικά στις περιόδους που δεν είχα πρόσβαση στην τηλεόραση, για μένα το Facebook ήταν ένα μέσο έκφρασης. Όμως φαίνεται, και αυτό το παρατηρώ πολύ τα τελευταία χρόνια, ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν βρει ένα τρόπο να σκηνοθετήσουν τη ζωή τους διαμέσου των κοινωνικών δικτύων. Άλλο είναι και άλλο παρουσιάζεται ακριβώς, την δική μέσα, μάλιστα. Ακριβώς. Έχει κόσμο με τίποτα δεν θα έβαζε μια φωτογραφία όπως αυτή που ανέβασα εγώ χθες. Εγώ χθες ανέβασα μια φωτογραφία με τα μαλλιά μου σγουρά, χωρίς μακιγιάζ, au naturel. Ναι. Αυτό δεν θα, έχει κόσμο που δεν τολμάει να το κάνει. Δεν θα βγάλω φωτογραφία είτε με τα πρόχειρα ρούχα που είμαι στο σπίτι, είτε με τα μαλλιά μου άφτιαχτα, είτε χωρίς μακιγιάζ, ή δεν θα βγάλω φωτογραφία που να μην είναι σε έναν χώρο που έχω prestige, που δείχνω ότι έχω πάει στο τάδε μαγαζί να φάω, ή διασκεδάζω στον τάδε τραγουδιστή, είμαι στο τάδε μέρος. Δηλαδή, βλέπεις ανθρώπους. Αυτό ποτέ δεν το κατάλαβα. Πάω εκεί, είμαι εκεί. Πάω εκεί, είμαι εκεί. Άλλαξα το που πήγα εκεί για καφέ. Τώρα πάω προς αεροδρόμιο. Τώρα έφυγα, τώρα ήρθα. Να σου πω κάτι. Αυτό δεν ξέρω τι νόημα μπορεί να έχει. Για ανθρώπους οι οποίοι είναι ελεύθεροι, ναι, δεν έχουν σύντροφο, μπορεί αυτό να χρησιμεύει ως ένα τρόπο προσέλκυσης ενδιαφέροντος. Ναι. Δηλαδή, αν πεις ότι ένα πρόσωπο που διατηρεί ένα προφίλ και ανοιχτό προφίλ κιόλας, με την έννοια του ότι αυτά που δημοσιεύει τα αφήνει να τα δουν όλοι, όχι μόνο οι φίλοι του, σου λέει: αν κάποιος ενδιαφέρεται για μένα και δει ότι είμαι στο τάδε μαγαζί, μπορεί να έρθει να με βρει. Ναι. Αν δει ότι είμαι στην τάδε καφετέρια, μπορεί να έρθει να με συναντήσει.
Κάποιος μπορεί να το κάνει για να τραβήξει αυτού του είδους την προσοχή. Κάποιοι άλλοι μπορεί να το κάνουν για να δείξουν ότι περνάμε ωραία. Ναι. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Πάμε σε αυτό το μέρος, πάμε στο άλλο το μέρος. Πάμε... Κοίταξε, εγώ πολλές φορές ποστάρω. Κάποιοι άλλοι γιατί δεν έχουν τι να κάνουν. Ναι. Ποστάρω φωτογραφίες από μέρη στα οποία είμαστε, γιατί μπορεί να είμαι στην επιχείρηση κάποιου φίλου και να θέλω να κάνω στον κόσμο γνωστό ότι κοίταξε, ήρθα να φάω σε αυτό το εστιατόριο. Άρα να κάνω γνωστό το εστιατόριο, ναι, όσους με ακολουθούν. Ναι. Ή θέλω να μιλήσω για τη δουλειά κάποιου συνεργάτη, κάποιου φίλου και κάνω το post επίτηδες. Δηλαδή αντιλαμβάνομαι ότι είναι διαφήμιση. Ναι. Εσείς το αντιλαμβάνεστε ότι είναι διαφήμιση του εαυτού σας ή των πράξεων σας όταν ποστάρετε πράγματα στο διαδίκτυο? Ναι. Είναι το κίνητρο που παίζει ρόλο. Εγώ το λέω ξεκάθαρα. Είμαι ψυχολόγος, εμφανίζομαι στην τηλεόραση, το όνειρό μου είναι να γίνω επαγγελματίας συγγραφέας, με ενδιαφέρει πάρα πολύ η προβολή μου ως ανθρώπου και ως συγγραφέας, οπότε θέλω να διαφημίσω τον εαυτό μου μέσα από τα, ναι, κοινωνικά δίκτυα και σίγουρα έχω υπόψη μου κάποιες φορές να προκαλέσω και όφελος στον κόσμο. Αν αυτό είναι, αν να είμαι δημιουργική, να είμαι ωφέλιμη, αν αυτό γίνεται. Θα μοιράζομαι τις σκέψεις μου. Για παράδειγμα, είχα μοιραστεί ένα άρθρο από το blog μου την Κυριακή, το Σάββατο και τη Δευτέρα, το οποίο έλεγα ότι βάζω κάποια όρια στην επικοινωνία με τον κόσμο κλπ. Ήθελα να μοιραστώ κάποιες απόψεις και σου και έδωσα και ένα παράδειγμα. Ότι μπορούμε να λέμε όχι και να βάζουμε όρια. Δεν είμαστε όλοι όμως επαγγελματίες τους. Ξέρεις, υπάρχουν επαγγελματίες που ασχολούνται με το διαχειρισμό των κοινωνικών δικτύων. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αποζούν από το να προβάλλουν πρόσωπα και επιχειρήσεις επί αμοιβή. Ένας άνθρωπος συνηθισμένος. Αυτοί καλά κάνουν και το κάνουν όμως. Παίρνουν λεφτά. Είναι η δουλειά τους. Και θα έλεγα ότι κάποιος ο οποίος έχει μια επιχείρηση και θέλει να την προβάλλει ή έχει κάτι που θέλει να πουλήσει και θέλει να το προβάλλει, καλά κάνει να πάει σε κάποιον τρόπος που είναι η δουλειά του και θα το κάνει με ένα όμορφο τρόπο. Όμως, ο καθένας που δεν είναι επαγγελματίας στον χώρο του διαδικτύου, δεν ιδιωτεύει, δεν κάνει κάποιο επάγγελμα στο οποίο χρειάζεται να γίνει γνωστός ώστε να πουλήσει το εμπόρευμά του ή να πουλήσει τις υπηρεσίες του, με το να εκθέτει την προσωπική του ζωή και να εκθέτει την προσωπική του ζωή με τον τρόπο που θέλει ο ίδιος να την εκθέσει στο διαδίκτυο, κάνει διαφήμιση του εαυτού του. Έτσι. Κάνουμε διαφήμιση. Και να αναρωτηθούμε, είμαστε είδος προς πώληση, πουλούμε τον εαυτό μας? Εάν είμαστε περσόνες τηλεοπτικές, είτε καλλιτεχνικές, αν είμαστε ηθοποιοί, αν είμαστε συγγραφείς, αν είμαστε οτιδήποτε, ναι, να πουλήσουμε τον εαυτό μας, να το διαφημίσουμε. Αν όμως είμαστε άνθρωποι καθημερινοί, που η δουλειά μας δεν έχει σχέση με τη διαφήμιση, τότε γιατί έχουμε την ανάγκη να το κάνουμε και να το κάνουμε και σε δίκτυο μεγάλο? Δηλαδή βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι συνεχώς κάνουν φίλους στο διαδίκτυο. Ίσως γιατί το κάνουν και κάποιοι άλλοι, θα κλαμούν γι' αυτό. Υπάρχει μίμηση, υπάρχει ζήλια. Υπάρχει τώρα τελευταίο στο διαδίκτυο και μια μεγάλη μερίδα μεγαλύτερων ανθρώπων, οι οποίοι βρίσκονται στην 6η, 7η, 8η δεκαετία της ζωής τους, οι οποίοι μπαίνουν στα κοινωνικά δίκτυα και οι οποίοι πολλές φορές δεν γνωρίζουν και πώς να τα χρησιμοποιούν. Να πω μερικά πράγματα για αυτούς. Να πούμε. Όταν ποστάρει κάτι κάποιος στον τοίχο τους, μιλάμε για το Facebook που είναι το πιο κοινό μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Αν βάλω εγώ κάτι στον τοίχο μου, μια φωτογραφία, ένα βίντεο, δεν σου το βάζω εσένα. Δεν το βάζω για να το δεις εσύ. Το βάζω εκεί για να το δει οποιοδήποτε από αυτούς που είναι συνδεδεμένοι μαζί μου ή με το προφίλ μου ανοιχτό, οποιοδήποτε θέλει να το δει. Σου βάζω κάτι, σου στέλνω κάτι, σου στείλω στα μηνύματα, στα εισερχόμενα, τα οποία είναι ιδιωτικά και τα βλέπεις μόνο εσύ και εγώ. Ξέρεις, μερικές φορές αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι. Εντάξει, που δεν είναι εξοικειωμένοι με τεχνολογία, μπερδεύονται. Μερικές φορές δείχνουν κιόλας όμως. Ναι. Το πώς το παίρνει κάποιος και κάποιος άλλος που δεν το δείχνει. Ναι. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι ό,τι ποστάρει η γειτόνισσα το ποστάρει για μας. Ναι. Δεν σημαίνει ότι ό,τι ποστάρει ο οποιοσδήποτε διαδικτυακό μας φίλο το ποστάρει. Όμως, έτσι. Συμβαίνει και αυτό. Μια ναι. πρώην ή ένα πρώην, κοίταξε, ξέρει, αυτά εγώ πανεβάζουν. Μια συμβουλή που έχω να δώσω στον κόσμο, οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν το Facebook ως μέσο διαφήμισης της οποιασδήποτε δουλειά του, είναι να μην έχουν φίλου στο διαδίκτυο. Αυτούς τους οποίους δεν θα ήθελα φίλους στην προσωπική τους ζωή. Για παράδειγμα, αν έχω μια αχώνευτη συμμαθήτρια ή φίλη ή γειτόνισσα ή συγγενή που δεν τη γουστάρω με τίποτα, γιατί τη κάνω φίλη στο Facebook, ρε παιδιά, και μου γράφει κατά από τη φωτογραφία μου, είσαι κούκλα και εγώ της γράφω, είσαι πριγκίπισσα. Χριστέ μου, είναι πολύ υποκριτικό. Και είναι πολύ... Δηλαδή, αυτούς που δεν γουστάρω στην προσωπική μου ζωή, γιατί να τους έχω μέσα στα κοινωνικά μου δίκτυα? Κοίταξε όμως να σου πω, εκεί σε ένα τέτοιο μέσο όπως είναι το Facebook, πολλοί άνθρωποι που είναι στην πραγματική του ζωή, γιατί και είναι η εικονική ζωή, ακριβώς, η πραγματικότητα, στην πραγματική του ζωή είναι αλλιώς, εκεί μέσα
ξεθαρεύουν, γίνονται αλλιώς, αποκτούν ιδιότητες που δεν έχουν, παρουσιάζουν ένα προφίλ που δεν είναι. Είναι μια ευκαιρία για τους ανθρώπους. Κοιτάξτε, να δείξει ταλέντο. Ναι, ναι, μα όμως είναι η ίδια ιστορία με το ότι παίρνεις μια. Φεύγεις με μια κοπέλα από ένα μπαρ και ξυπνάς το άλλο έτσι πρωί και τη βλέπεις χωρίς μακιγιάζ και χωρίς τα βοηθήματα εμφάνισης και λες μα ποια είναι αυτή. Αυτή το είναι ίδιο είναι. Ξέρεις πόσες φορές μπορεί να γνωρίσεις έναν άνθρωπο από κοντά με τον οποίο μιλούσες διαδικτυακά, ναι, και να είναι εντελώς διαφορετικός. Μιλάμε για τον απλό κόσμο. Εγώ, Αντρέα, καταλαβαίνω τους ανθρώπους. Δηλαδή, κάποιες φορές όταν έρθει κάποιος στο γραφείο και μπορεί να συζητήσει για κάποιο θέμα, λέω, δείξε μου το προφίλ σου στο Facebook να το δω. Ναι. Ή δείξε μου το προφίλ του συντρόφου σου. Ή δείξε μου το προφίλ του ανθρώπου που σε ενδιαφέρει. Εννοείς ότι πολλοί έχουν ψεύτικα προφίλ. Καταλαβαίνεις και ποιο είναι ψεύτικο προφίλ. Μιλάω για μένα που είμαι ψυχολόγος, είμαι ειδική στην ανθρώπινη συμπεριφορά και ασχολούμαι εγώ ήδη ενεργά τόσα χρόνια με τα κοινωνικά δίκτυα. Μπορώ να καταλάβω πότε κάποιος λέει ψέματα ή πότε υπερβάλλει, πότε ένα προφίλ είναι ψεύτικο και πότε είναι. Θυμάσαι, είχαμε κάνει πέρσι κάποια εκπομπή στην οποία λέγαμε ποια είναι τα στοιχεία ενός ψεύτικου προφίλ. Θα ξαναπούμε. Ένα ψεύτικο προφίλ δεν έχει πολλές προσωπικές φωτογραφίες. Παίρνετε τις φωτογραφίες από ένα προφίλ που δεν είστε σίγουροι είναι ψεύτικο ή αληθινό. Κάντε τη φωτογραφία search στο διαδίκτυο, image search. Δηλαδή, βάζεις το κουτί που ψάχνεις, η πιο γνωστή μηχανή αναζήτηση είναι η Google, βάζεις τη φωτογραφία και σου δείχνει αν αυτή η φωτογραφία έχει παρουσιαστεί αλλού. Και συνήθως είναι φωτογραφίες από περιοδικά, τα ψευτικά προφίλ που έχουν κλπ. Ναι. Και επίσης, κοιτάζεις αν αυτό το προφίλ έχει οποιαδήποτε αλληλεπίδραση ή διάδραση που να φαίνεται πραγματική. Να έχει και φίλους πρέπει. Να έχει και φίλους και φίλοι αυτοί που έχει να του μιλάνε, να σχολιάζουν, να είναι μαζί. Λοιπόν. Έχει ανθρώπους οι οποίοι νιώθουν τόσο πολύ άσχημα για τον εαυτό τους ή έχουν τόσο μεγάλο κόμπλεξ σύμπλεγμα ανωτερότητας. Γιατί το σύμπλεγμα ανωτερότητας είναι το ίδιο με το σύμπλεγμα κατωτερότητας. Εγώ νομίζω ότι είμαι πολύ σπουδαίος, είμαι το ίδιο ανασφαλής και το ίδιο. Έχω την ίδια αρνητική σχέση με τον εαυτό μου. Έχει κάποιος ο οποίος πιστεύει πως δεν αξίζει τίποτα. Τότε μπορεί να προτιμώ να παρουσιάζουμε μόνο στο διαδίκτυο, να παρουσιάζω εκείνη την εικόνα που θέλω να παρουσιάσω. Του ευγενικού, του όμορφου, του γυαλιστερού, του επιτυχημένου, αυτού που έχει λεφτά, αυτού που περνάει καλά. Εν τω μεταξύ, σοβαρά, γνωρίζω αρκετούς επιτυχημένους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν και πολλά χρήματα και χαρούμενες οικογένειες και δεν έχουν καν προφίλ στο Facebook ή έχουν προφίλ στο Facebook στο οποίο δεν μποστάρουν απολύτως τίποτα. Γνωρίζω αρκετούς ανθρώπους στην προσωπική ζωή. Και βλέπεις ότι εσύ, για παράδειγμα, δεν ασχολείσαι. Όχι πολύ. Δεν ασχολείσαι. Θα σου ρωτήσω κάτι τώρα. Και φαίνεται ότι σε χρησιμοποιούμε άλλοι εσένα. Δηλαδή, και εγώ όταν ανεβάζω το βίντεο, σε βάζω μαζί και βγαίνει στο προφίλ σου χωρίς να το ποστάρεις εσύ. Κατά κάποιον τρόπο χρησιμοποιώ και εγώ τη δική σου δημοφιλία για να γίνει γνωστό το βίντεο. Το καταλαβαίνεις ότι σε χρησιμοποιεί. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Θα θέλεις ποσοστά. Όχι. Να σου πω, υπάρχει όμως, να το δούμε μια θετικά. Υπάρχουν άνθρωποι όμως που έσπασαν τη μοναξιά τους μέσα από το Facebook. Βεβαίως. Ήταν μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έτσι. Κοίταξε, έχει ανθρώπους. Που τσαστραβά έμαθαν, το χειρίζονται λιγάκι. Ναι. Και μιλάω για ανθρώπους κάποιας ηλικίας. Κοίταξε, που ήταν απομονωμένοι. Τώρα απόκτησα και φίλους και εξωστρέφεια. Κοίταξε, έχω βρεθεί σε 2-3 συναντήσεις ανθρώπων οι οποίοι ήταν ομάδες μέσα από το Facebook. Κάποιες ομάδες τις οποίες έτυχε να με βάλουν και εμένα μέσα και έτυχε να διοργανώσουν τραπέζια, εκδρομές, τις οποίες να γνωριστούν οι άνθρωποι από κοντά και έτσι να δημιουργηθούν νέες φιλίες και νέες γνωριμίες που να είναι πολύ χρήσιμο και πολύ δημιουργικό και πολύ κοινωνικό. Ξέρεις ποια έλεγε, είχε έρθει η αγαπημένη Έλενα Κρήτα πέρσι να κάνει μια ομιλία στο σπίτι της Ευρώπης για αυτό ακριβώς, για τα κοινωνικά δίκτυα. Και έλεγε η Έλενα Κρήτα για μια ομάδα την οποία έχει στο Facebook, είμαι και εγώ μέλος, αλλά λόγω του ότι είμαι στην Κύπρο δεν μπορώ να συμμετέχω, στην οποία συναντιούνται μια φορά το μήνα, έχουν γίνει φίλες, φίλοι. Ναι, και είναι, το έλεγε η Έλενα, ότι είναι πραγματικοί φίλοι γιατί έχουν βρεθεί και εκτός. Θα σου πω δηλαδή το πιο σημαντικό. Φτιάχτηκε μια ομάδα στη Λεμεσό από καλλιτέχνες του διαδικτυακού χώρου. Ναι. Μαζευτήκαν, κάναν σύνδεσμο. Ωραία. Και κάνουν και εκθέσεις. Πολύ ωραία. Ελλάδα-Κύπρο. Τι καλλιτέχνες, ζωγράφη. Πολύ ωραία. Εγώ πιστεύω ότι το Facebook μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμο και γενικά τα κοινωνικά δίκτυα, αλλά εξαρτάται πώς τα χρησιμοποιούμε. Ναι. Εγώ δεν είμαι εναντίον τους. Και ο μπαμπάς μου έχει λογαριασμό στο Facebook, είναι ιερέας, είναι στα τέλη της δεκαετίας του 60 και έχει λογαριασμό στο Facebook. Ναι. Δεν σημαίνει ότι όποιος έχει λόγο. Α, υπάρχει μια πολύ έτσι χαζή και σεξιστική παρανόηση ότι αν μια γυναίκα έχει προφίλ στο Facebook σημαίνει ότι κάτι ψάχνει. Αν ένας άντρας έχει προφίλ στο Facebook σημαίνει ότι κάτι ψάχνει. Αυτό είναι λάθος. Η αλήθεια όμως είναι, Αντρέα, ότι μέσα από αυτή την προβολή στα κοινωνικά δίκτυα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι
προσπαθούν να δημιουργήσουν πράγματα εκτός του σπιτιού τους και εκτός της σχέσης τους. Το έχουμε ξαναπεί και πέρσι. Συμβαίνει και στη ζωή όμως, έτσι. Δεν χρειάζεται να έχεις Facebook να το κάνεις αυτό. Ναι, μα ένας άνθρωπος ο οποίος είναι γυναικάς ή μια γυναίκα η οποία πετάει από τη μια σχέση στην άλλη, δεν θέλει Facebook για να το κάνει αυτό. Χρειάζεται Facebook. Θυμάμαι ο πιο διαβόητος πελάτης που είχα, ένας κύριος ο οποίος μέσα σε μια δεκαετία είχε πολλαπλές κρούσεις στις οποίες απαντούσε τη σύζυγό του και είχαν έρθει μαζί άνθρωποι και έχουμε σώσει και το γάμο τους, ο οποίος δεν είχε καν κινητό. Ναι. Καλά ρε φίλε, πώς θα καταφέρνεις χωρίς κινητό και έχεις τόσα, τόσα άλλα. Και λέει, είναι καλύτερα χωρίς κινητό. Παίρνω τηλέφωνο από τη δουλειά μου, πάω στο περίπτερο, παίρνω τηλέφωνο και δεν με βρίσκει κανείς. Και ένα από τα μέσα θεραπείας που του είχαμε βάλει αυτού του κυρίου, να είσαι καλά όπου και να είσαι, και σας αγαπάω, ήταν να αποκτήσει κινητό τηλέφωνο. Ναι. Καταλαβες. Δηλαδή, δεν είναι το μέσον που κάνει τη ζημιά. Είναι ο άνθρωπος, δεν είναι το Facebook βρώμικο. Κάποιοι άνθρωποι το χρησιμοποιούν βρώμικα. Υπάρχουν και κίνδυνοι πολλοί, έτσι. Κοίταξε, οι κίνδυνοι. Τα ψεύτικα προφίλ μπορεί να σε μπλέξουν ιστορίες παράξενες. Υπάρχουν κακοήθειες, υπάρχουν εκδικητικά άτομα. Να σου πω κάτι. Εμένα μου είχε τύχει πρόσφατα να μου στείλει ένα προφίλ, ψεύτικο προφίλ ξεκάθαρα. Ήταν και πολύ έξυπνη. Νομίζω η γυναίκα που το έκανε. Πολύ έξυπνη τύπησα, γιατί είχε βάλει ένα ψεύτικο όνομα που έμοιαζε. Είχε δει στους φίλους μου τι ωραία. Και έκανε κάποιους φίλους ΜΑΤ και μου στέλνει μια χαζομάρα, μια ερώτηση πολύ προσβλητική. Και λέω, θα πάω κατευθείαν στην δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος να βρουν τη διεύθυνσή σας. Ξέρετε, η αστυνομία έχει ένα τμήμα που ονομάζεται Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Και πολύ καλά επανδρομένο και τεχνολογικά. Οπότε, αν οποιοδήποτε ή οποιαδήποτε θέλει να σας χαλάσει, θέλει να σας εκδικηθεί διαδικτυακά, θέλει να σας προσβάλλει ή ακόμη χειρότερα να έχει μια ιδιωτική συνομιλία μαζί σας υποδιόμενος κάτι άλλο και μετά να την παρουσιάσει στη... Ξέρετε ότι απαγορεύεται τις προσωπικές ιδιωτικές συνομιλίες, να τις κάνουμε copy-paste και να τις βάζουμε στο... Απαγορεύεται, είναι προσωπικά δεδομένα. Λοιπόν, αν κάποιος σας κάνει αυτό το πράγμα το οποίο ονομάζεται διαδικτυακό bullying, είναι εκφοβισμός διαμέσου των κοινωνικών δικτύων, κατευθείαν στην αστυνομία, κατευθείαν στην υπηρεσία δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Η αστυνομία μπορεί να βρει την ηλεκτρονική διεύθυνση του υπολογιστή, το IP address, και να βρει και από ποιο σπίτι ακριβώς και από ποιο WiFi ακριβώς είχε γίνει. Ξέρεις ότι μου είχε τύχει παλιά. Μου είχε τύχει παλιά. Η αστυνομία μπορεί να τα βρει. Ούτε όνομα, ούτε χωριό. Σε μια παλιά συνεργασία που είχαμε τηλεοπτικό σταθμό, μάλιστα ένα κάποιο τύπο, τον οποίο εγώ τον είχα συστήσει εκεί που συνεργαζόμασταν, και μου λένε σε κάποια φάση, ξέρεις, έρχονται απάνω τα email που λένε πως δεν είσαι καλή στη δουλειά σου και ότι ο κόσμος δεν σε θέλει στην εκπομπή. Του λέω, παιδιά, θέλω να τα δω. Μου στέλνουν τα email. Τα κοιτάω. Είμαι ψυχολόγος. 10 διαφορετικά email με 10 διαφορετικές διευθύνσεις που έλεγαν ότι ήταν 10 διαφορετικά. Η μια έλεγε είμαι μητέρα 4 παιδιών, η άλλη έλεγε είμαι το. Ο άλλο έλεγε. Ψεύτικα. Στο οποίο όλοι έλεγαν το εξής. Η Θέκλα δεν είναι καλή, διώξτε την εκπομπή. Ο Τάδε που είναι στην εκπομπή είναι πολύ καλός κλπ. Και του λέω, παιδιά, κόβω το κεφάλι μου ότι αν πάτε στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος θα βρείτε ότι έχουν βγει από συγκεκριμένο άτομο αυτά. Άτομο το οποίο μου κάνει και τη φίλη κιόλα, το φίλο κιόλα. Και όντως έτσι ήταν. Δηλαδή, σκεφτείτε. Η κακή υπάρχει και εντός και εκτός. Και μην πιστεύετε οτιδήποτε βλέπετε στο διαδίκτυο ως αληθινό. Τίποτα. Ναι. Εκτός και αν είναι κάτι που έχετε δει με τα δικά σας τα μάτια. Αν εγώ τώρα βγω και βγάλω μια ανακοίνωση και πω οτιδήποτε για τον Ανδρέα, για τον οποιονδήποτε, είναι έτσι, είναι αλλιώς, χωρίς αποδείξεις. Ναι. Πρώτα απ' όλα πρέπει να μου γίνει μήνυση, δεν είναι έτσι, για εξύβριση, για λιβελό. Νομίζω ότι ακόμα η νομοθεσία έχει πολλά κενά όσον αφορά. Θα εξελιχθεί η νομοθεσία, Ανδρέα, αλλά ο κόσμος πρέπει να το γνωρίζει αυτό το πράγμα, ότι εάν έχουμε ανθρώπους που μας εκφοβίζουν διαδικτυακά και μας ενοχλούν, πάμε κατευθείαν στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Και δεν έχει τίποτα για το οποίο να ντραπούμε, γιατί όλοι μας στις ιδιωτικές μας συνομιλίες λέμε πράγματα τα οποία είναι ιδιωτικά και δεν δικαιούται κανείς να τα βγάλει στην επιφάνεια. Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι, έχουμε ένα 1,5 λεπτό. Σαν ανάγκη εκτόνωση το βλέπεις, δηλαδή με όλα αυτά που ζει ένας άνθρωπος και εισπράττει καθημερινά. Είναι χαλαρωτικό, βρε Ανδρέα. Χαλαρωτικό, ε. Εγώ πολλές φορές I scroll, κοιτάω το timeline κάποιες στιγμές και το κοιτάω από ενδιαφέρον. Ναι. Δεν θα το έλεγα κουτσομπολιού, αλλά ας πούμε βλέπω ωραίες φατσούλες, παιδάκια, βάζω like, σκυλάκια. Ναι. Παρόλο που λένε τα παιδιά να μην τα βάζουμε στο διαδίκτυο. Ναι, αυτό λένε, να μην βάζουμε τα παιδιά. Θέλω να μοιραστώ ένα νέο μαζί με τον κόσμο. Να το πούμε, το βιβλίο σου. Να το πεις. Έχουμε ένα λεπτό, λοιπόν. Λοιπόν. Θέκλα, Ελλάδα. Πολύ χαρούμενα νέα.
Έχω γράψει ένα βιβλίο το καλοκαίρι. Δεν το έστειλα σε κανένα άλλο εκδοτικό οίκο. Το έστειλα στο ψυχογείο, γιατί για μένα είναι ο καλύτερος εμπορικός οίκος στην Ελλάδα, εκδοτικός οίκος. Και έχω πάρει θετική απάντηση. Θα εκδοθεί το βιβλίο. Τίτλος βιβλίου. Για τον τίτλο έχουμε θέμα ακόμα. Πάντως έχει σχέση με το να είσαι γονιός. Δεν έχουμε βρει τον τίτλο ακόμη. Ο τίτλος με τον οποίο έδωσα εγώ το τμήμα marketing του ψυχογείου δεν συμφωνεί, γιατί λέει είναι, ξέρεις τι τίτλους βάζω. Ναι. Θα το βρούμε τον τίτλο. Κοίταξε να δεις. Σε μια επόμενη εκπομπή μπορούμε να, όταν θα έχεις κατασταλάξει πώς και το γιατί. Και για τον τίτλο. Σίγουρα. Να κάνουμε το θέμα το βιβλίο. Ξέρεις γιατί χαίρομαι πολύ. Χαίρομαι γιατί το έχω στην καρδιά μου και είναι μια επιθυμία μου μεγαλώνοντας να γίνω συγγραφέας full time. Δηλαδή να γράφω μόνο. Και να έρχομαι και στην εκπομπή του Ανδρέα. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις σκηνικό. Σε εκπομπή επόμενη θα δούμε το βιβλίο αυτό, το περιεχόμενο. Όταν θα βγει, αγάπη μου. Όταν θα βγει, ναι, θα βγει. Εύχομαι τα καλύτερα στη θετήτσα μου. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Και εμείς δεν το έβαλα στο Facebook. Δεν το βάλες. Δεν γίνεται να το βάλεις αυτό. Αυτό πρέπει να το βάλεις. Λοιπόν, αυτά είχαμε για σήμερα. Ραντεβού αύριο το πρωί 7 παρατέταρτο. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο μέρα σου.